Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας σήμερα στην πλατεία Καϊρή. Στις 18 Μαΐου ψηφίζουμε για την Άνδρο. Ψηφίζοντας, επιλέγουμε τον τρόπο που θα ζήσουμε για την επόμενη πενταετία. Επιλέγουμε ποιες πολιτικές θα ακολουθούν από το Δήμο, πού θα δώσουμε προτεραιότητα, τι είδους Άνδρο θέλουμε για εμάς, για τα παιδιά μας, για τους γονείς μας, για τους φίλους και τις φίλες της Άνδρου. Στις 18 Μαΐου ψηφίζουμε για την Άνδρο της ζωής μας. Σας παρουσιάζω τον υποψήφιο Δήμαρχο Άνδρου, Γιάννη Καπάκη. Καλησπέρα σας, συμπατριώτες μου, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή σας παρουσία. Απόψε λέμε ναι σε ένα Δήμο της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Λέμε όχι στις απαράδεκτες μεθοδεύσεις και εκβιασμούς. Λέμε όχι στις προκλητικές μικροεξυπηρετήσεις και ρουσφέτια των τελευταίων ημερών. Λέμε όχι στις ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς φραγμό και όριο των δύο άλλων συνδυασμών. Σήμερα, δύο μέρες πριν τις εκλογές, οι μπουλντόζες, σε αντίθεση με ό,τι προβλέπει η εκλογική νομοθεσία, δουλεύουν ασταμάτητα. Αυτές που ήταν εξαφανισμένες 3,5 χρόνια, τώρα δεν αφήνουν χαντάκι για χαντάκι. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι μια δημοκρατία των ανταλλαγμάτων και όχι των πολιτών. Οι αντριώτες διαθέτουν και μνήμη και κρίση. Δεν ανέχονται να υποτιμούν την νοημοσύνη τους και να προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους. Με την ψήφο στις 18 Μαΐου καταδικάζουμε τις μικροπολιτικές αντιλήψεις και πρακτικές και χαράζουμε μια νέα πορεία για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την προκοπή του τόπου μας. Ζούμε σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής κρίσης. Γίνεται αντιληπτή η έλλειψη του ισχυρού κοινωνικού κράτους. Σε αυτή την εποχή η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιβίωση της χώρας μας. Με ποιες δυνάμεις όμως, με αυτές που προσπαθούν μάταια να κρατήσουν τα πράγματα όπως έχουν, μη χάσουν τα προνόμια και που έχουν μια πελατειακή λογική, ή σε αυτές που θέλουν να προετοιμάσουν το αύριο και να πάνε μπροστά. Σήμερα τοποθέτησα και άλλο προεκλογικό περίπτερο, παρά τις καταγγελίες μας στην πλατεία, τρυπώντας και τα παλιά μάρμαρα, χθες το μπατσί. Αυτό είναι έλλειμμα δημοκρατίας. Δεν χρειαζόμαστε εδώ στην Άνδρο και ένα νόμο για να εφαρμοστούν οι νόμοι που ισχύουν σε όλη την άλλη χώρα. Και όλα αυτά, ποιος επέβλεπε την τοποθέτηση των περιπτέρων? Ο δημοτικός προμηθευτής. Τις τελευταίες μέρες είδαμε απευθείας αναθέσεις 15.000 που αγγίζουν το ποσό των 100.000. Δεν ξέρουμε αν υλοποιηθήκαν ποτέ αυτές οι αναθέσεις. Με το συνδυασμό «Η Άνδρος της ζωής μας» αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να υπερβούμε τα κομματικά σύνορα, γιατί το κοινωνικό μέτωπο των αλλαγών που χρειάζεται το νησί μας πρέπει να αγκαλιάσει όλους τους πολίτες. Συγκροτήσαμε ένα ευρύ μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που θέλει αλλαγές. Θέλει να συγκρουστεί με κατεστημένα, να στηρίξει την καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και να αναδείξει την ταυτότητα και τις αξίες μας. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ και διεκδικούμε την ψήφο σας με απόλυτη επίγνωση της ευθύνης, της μεγάλης μας. Νέα πρόσωπα, ενεργοί πολίτες που έχουν όρεξη και μεράκι να προσφέρουν στον τόπο. Πρόσωπα καταξιωμένα στη συνείδηση των τοπικών κοινωνιών. Πρόσωπα με αποδεδειγμένη προσφορά στα κοινά της Άνδρου. Θέλουμε μέσα από αυτή τη δημοτική κίνηση που δημιουργήσαμε να μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια λέγοντάς σας. Εμείς τουλάχιστον
τολμήσαμε, προτείναμε νέες ιδέες, νέους ανθρώπους. Τώρα είναι η δικιά σας σειρά να τους στηρίξετε. Για μας δεν υπάρχουν αντίπαλοι πολίτες, αντίπαλοι συνδυασμοί. Αντίπαλοι μας είναι τα κοινά προβλήματα και όπως λέει και ο ποιητής της Ρωμοσύνης, εμείς εδώ δεν ήρθαμε να μοιράσουμε τον κόσμο. Εμείς ήρθαμε να σμίξουμε τον κόσμο. Καλούμε κοντά μας όλους τους αντριώτες, κάθε ηλικίας και από κάθε κομματικό χώρο. Αγκαλιάζουμε όλους και όλες χωρίς διακρίσεις. Βαδίζουμε στην αναμέτρηση της Κυριακής και είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε. Ξέρετε, τώρα τις τελευταίες μέρες, καθώς πλησιάζουμε, μας έχουν αναδείξει σε λαγούς. Τετράποδα μας έχουν κάνει. Και οι δύο συνδυασμοί, ανάλογα από πού το προσεγγίζουν το θέμα. Τι θα κάνουμε εμείς τη δεύτερη Κυριακή? Τους απαντάμε ότι εμείς θα είμαστε πρώτοι. Και για όσους αγωνιούν ή μεταδίδουν, χρησιμοποιώντας διάφορα παπαγαλάκια, κυρίως από την άλλη πλευρά της, από την άλλη πλευρά του νησιού, στην Ιδρούσα, ότι εμείς είμαστε συντοπιμόνες με τον ένα και με τον άλλον, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Εμείς σεβόμαστε τους πολίτες. Οι πολίτες έχουν κρίση και λέω και πάλι να μην κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Με τη δική σας συμπαράσταση και συμμετοχή θα κερδίσουμε. Όλο τον καιρό του Οδηπολικού μου με τους συνεργάτες μου στο νησί, απάτη σε άκρη, διαπίστωσα ότι οι ανδριώτες περιμένουν, πιστεύουν και προσδοκούν. Θέλουν να συμπορευτούν, να στηρίξουν και να συμμετάσχουν στην κοινή προσπάθεια για μια νέα αρχή. Με την προϋπόθεση ότι ο τόπος δεν θέλει αξιώματα αλλά λειτουργήματα, έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας για τη μάχη της αυτοδιοίκησης. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί ταλαιπωρήθηκαν για μέρες, ψάχνοντας να βρουν έστω και το παραμικρό να μας προσάψουν. Το μόνο που βρήκαν ως επιχείρημα για να μας πείσουν να μας στηρίξετε, να μην μας στηρίξετε μάλλον, είναι ότι δήθεν είμαστε άπειροι και τώρα τελευταία γίναμε και ανέτοιμοι. Τους απαντούμε πως το έργο που άφησαν τόσα χρόνια οι έμπεροι πίσω τους, το είδαμε σε όλο τους το μεγαλείο. Το πιο πλούσιο νησί του Αιγαίου, οι άνδρες μας, διαρκώς να συρκνώνεται και να βρίσκεται σε μια συνεχή καθοδική πορεία. Ιδού τα αποτελέσματα, καθώς δεν εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της Άντρας. Τα χωριά μας εγκαταλείπονται. Ο πληθυσμός μειώνεται. Είναι το μόνο νησί των Κυκλάδων που ο πληθυσμός μειώθηκε στην τελευταία απογραφή σε αντίθεση με όλα τα άλλα που αυξήθηκε. Και βέβαια, η παραγωγική βάση συνεχώς περιορίζεται. Δεν υπάρχουν ούτε οι βασικές αυτονόητες υποδομές όπως χυτή, βιολογικός καθαρισμός, σύγχρονο σφαγείο, παρά το τεράστιο ζωικό κεφάλαιο που διαθέτει η άνδρος. Όσο αφορά για μένα, για όσους δεν με γνωρίζετε πολύ καλά, μπορεί να είναι η πρώτη μου φορά που κατεβαίνω ως υποψήφιος, όμως ασχολούμαι με την πολιτική από πολύ μικρός. Άλλωστε, είναι και το επιστημονικό γνωστικό μου αντικείμενο, αφού έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και δημόσια διοίκηση και έχω κάνει μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στη δημόσια πολιτική. Κατά συνέπεια, παρακολουθώ τα πολιτικά πράγματα από πολύ κοντά, τόσο στο επίπεδο της διεθνούς σκηνής, όσο και της εσωτερικής, συμπεριλαμβανομένης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έπειτα, ήμουν αξιωματικός της πυροσβεστικής και με την ιδιότητα αυτή παρακολουθούσα από κοντά τα κοινωνικά δρόμενα, αφενός και αφετέρου άσκησα δημόσια διοίκηση για πάρα πολλά χρόνια από διαφορετικές θέσεις ευθύνης. Είχα την τύχη να επισκεφθώ σχεδόν όλες τις μεγάλες χώρες του εξωτερικού, καθώς ήμουν υπεύθυνος και των διεθνών σχέσεων, και ξέρετε ότι
Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στο εξωτερικό και κυρίως στις μεγάλες και αγγλοσαξονικές χώρες ανήκουν απευθείας στους Δήμους και κατά συνέπεια είδα από κοντά πώς μπορεί να δουλέψει ένα σύγχρονος και αποτελεσματικός Δήμος. Αν εννοούμε λοιπόν εμπειρία τη συμμετοχή στα αυτοδιοικητικά, να συμφωνήσω ότι εγώ δεν έχω. Αν όμως εμπειρία νοείται η άσκηση πολιτικής και δημόσιας πολιτικής, τότε αυτό έκανα εγώ τόσα χρόνια στην επαγγελματική μου στη ιδιοκτονομία. Και έχω τη γνώμη ότι αυτό είναι η αυτοδιοίκηση, καθώς αποτελεί το κύτταρο της δημοκρατίας. Σας καλώ λοιπόν να τολμήσετε και να μας στηρίξετε και σας υπόσχομαι μόνο ένα. Ποτέ δεν θα σας προδώσω. Αυτό εγγυώνται και οι συνεργάτες μου. Η πίστη μας και η προσήλωση στην σύγχρονη, αποκεντρωμένη, αποτελεσματική και ευέλικτη αυτοδιοίκηση που απαιτεί ένα ρεύμα αλλαγών και ανατροπών. Με συνέστηση των δυσκολιών, των μεγάλων μας ευθυνών, με ισχυρή θέληση και αποφασιστικότητα, επεξεργαστήκαμε θέσεις και προτάσεις και όχι γενικές και αόριστες. Δεν υποσχόμαστε το ακατόρθωτο. Με τη συμμετοχή των συμπολιτών μας θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Γενικός στόχος μας είναι η ενιαία ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει μια ανάπτυξη ισόρροπη γεωγραφικά και διατροφικά, μια ανάπτυξη σχεδιασμένη έτσι ώστε ο κάθε τομέας παραγωγής, τουρισμός, αγροτική παραγωγή, κοινοτροφική παραγωγή, υπηρεσίες, να τροφοδοτεί και να στηρίζει τον άλλον, μια ανάπτυξη συμβατή με την ευρύτερη περιοχή και τον ιδιαίτερο ευρωπαϊκό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο Δήμος της Άνδρας. Και επειδή ισχυρίζονται ότι γενικολογούμε, ακριβώς όπως υποστήριζαν ότι δεν θα κατέβουμε στις εκλογές, σας παρουσιάζω συνοπτικά τους τρόπους, τα εργαλεία, τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουμε μαζί και εμείς ως Δημοτική Αρχή και εσείς ως Δημότες για να ξαναχτίσουμε ξανά τη ζωή μας στην Άνδρο. Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους επαγγελματίες του τουρισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια, σχολές τουριστικών επαγγελμάτων και τους αντίστοιχους συλλόγους επαγγελματιών του νησιού. Στην κατεύθυνση αυτή επίσης θα αξιοποιήσουμε όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Θέλουμε να αναδείξουμε και θα το κάνουμε την γαστρονομική ιδιαιτερότητα της Άνδρου ως μοχλός προσέλευσης επισκεπτών, ενίσχυση των πρωτοβουλειών των πολιτισμικών συλλόγων μας για την ανάστηση της τοπικής μας κουζίνας. Ενημέρωση και εκπαίδευση όσων επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα αλλά και των ατόμων που ήδη απασχολούνται ώστε να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν σωστά τις νέες τεχνικές. Συνεργασία με τις γεωπονικές σχολές για την κατάρτιση και εκπαίδευση των αγροτών μας αλλά και για την πραγματοποίηση ερευνών στις τοπικές επικοινωνίες. Αυτό έχουμε ξεκινήσει, το κάνουμε ήδη. Έχουμε ξεκινήσει συνεργασία πριν καν ιδρύσουμε αυτό το συνδυασμό. Το Σεπτέμβριο ήδη προγραμματίζουμε και θα διοργανώσουμε με εκλεκτούς καθηγητές από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο μία ημερίδα που θα αφορά την αμπελουργία στην Άνδρο. Διάσωση και διατήρηση και διάδοση των τοπικών ποικιλιών, δημιουργία προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, όπως για παράδειγμα κάνει Σαντορίνη, κάνει Νάξος και η Πάρος. Λέω το παράδειγμα, την απότοπα, μόνο το παράδειγμα της Σαντορίνης. Η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή έχει 4 προϊόντα ονομασίας, πιστοποιημένης ονομασίας προέλευσης, παρά το μεγάλο τουρισμό που έχει. Εμείς που έχουμε πολλαπλάσια έκταση, που έχει αγροτικό χαρακτήρα το νησί, δεν έχουμε ούτε ένα προϊόν, ούτε με αυθεντική ετικέτα. Προώθηση των παραγόμενων τυποποιημένων προϊόντων μας στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ενεργοποίηση και υποστήριξη συνεργατικών παραγωγικών εταιριών, όπως για παράδειγμα ομάδες παραγωγών, ενώσεις, συνεταιρισμοί αγροτών,
και άλλα που χωρίς καθοδήγηση πελαγοδρομών. Η ίδρυση αγορών παραγωγών για την πώληση των τοπικών προϊόντων. Ανάδειξη της Άνδρου ως αυτόνομου και πολυελκυστικού προορισμού των εξής εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Πρώτον, ο περιπατικός τουρισμός. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο νησί στις Κυκλάδες ή ευρύτερα στο Αιγαίο που διαθέτει αυτό το πλούτο μονοπατιών που ξεκινάνε από τη Βόρεια Άνδρο έως τη Νότια Άνδρο. Εμείς δεσμευόμαστε ότι ως Δημοτική Αρχή μέσα σε ένα χρόνο θα έχουμε ανοίξει όλα τα μονοπάτια, έτσι ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν αυτό το μοναδικό τόπο, αλλά όχι μόνο οι επισκέπτες, αλλά και οι ντόπιοι και οι ανδριώτες της Διασποράς. Αγροτουρισμός. Ξέρετε ότι τα χωριά μας πλέον ερημώνονται. Πολύ λίγα σπίτια είναι ανοιχτά. Το καλοκαίρι έρχονται μόνο. Εμείς θέλουμε να τα ξανανοίξουμε. Θέλουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο στα χωριά μας. Θέλουμε να ξαναγυρίσουν οι νέοι πίσω μας, οι οποίοι περισσότεροι είναι άνεργοι στην Αθήνα και δεν έχουν δουλειά ή δουλεύουν με ευέλικτες μορφές εργασίας. Ένα νησί σαν το δικό μας δεν μπορεί να μην έχει θαλάσσιο τουρισμό. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να τον αναδείξουμε. Καταδύσεις, γίνονται κάποιες προσπάθειες, θέλουμε αυτό να το μεγενθύνουμε και να το διευρύνουμε. Και φυσικά ο πολιτιστικός τουρισμός που μπορεί να είναι τα ιστορικά μας μνημεία, τα αρχαιολογικά μας, η ιστορία μας, η τέχνη μας. Ένα άλλο θέμα που θα κάνουμε και είναι σημαντικό για μας είναι ότι θα παρέμβουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες έτσι ώστε να μπει και η τοπική ιστορία, η ιστορία της Άνδρου. Ξέρετε τα παιδιά, με λύπη που στο οδηπορικό που έκανα σε όλη την Άνδρο δεν ξέρουν την ιστορία τους. Μια πολύ μεγάλη ιστορία. Και όταν ένας τόπος δεν ξέρει την ιστορία του, κάνει την περπατησιά του. Στην κατεύθυνση του αγροτοτουρισμού ιδρύομαι δύο γραφεία που θα στελεχωθούν κυρίως από τους συμβούλους που δικαιούται ο Δήμαρχος. Αντί να έχουμε εμείς τους συμβούλους, τους θέτουμε στη διάθεση των πολιτών. Το ένα γραφείο θα το κάνουμε για την ανάπτυξη και διάδοση των τοπικών προϊόντων και των τοπικών ποικιλιών και σπόρων και φυτών, και το άλλο θα το κάνουμε για την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος. Έτσι ώστε να αποκτήσει τουριστική ταυτότητα ο Δήμος και ολοκληρωμένο σχέδιο προβολής του τουριστικού προϊόντος στο νησί. Σύζευξη του υπάρχοντος τουριστικού προϊόντος με την τοπική παραγωγή. Σημαίνει με απλά λόγια την προβολή των μοναδικών τοπικών προϊόντων ως καταναλωτική επιλογή του επισκέπτη μας σε κάθε επιχείρηση. Ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων. Ανοιχτή πρόσκληση σε πανεπιστήμια και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για την ολοκληρωμένη ανάδειξη και προβολή και ενίσχυση της επισκεψιμότητας όλων των αρχαιολογικών, βυζαντινών και σύγχρονων μνημείων. Διαθέτουμε ένα πλήθος ιστορικών μνημείων τα οποία δυστυχώς παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Και κυρίως οι αρχαιολογικοί μας χώροι, ξέρετε, έχουμε τέτοια ιστορία που οπουδήποτε να απευθυνθούμε στα πολύ μεγάλα πανεπιστήμια και τους πούμε βοηθήστε μας να αναδείξουμε αυτούς τους χώρους, θα το κάνουμε μεγάλη χαρά. Εμείς άμεσα, μόλις γίνουμε Δημοτική Αρχή, θα απευθυνθούμε σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια και φιλοδοξούμε εδώ να γίνονται και όλα τα μεγάλα διεθνή αρχαιολογικά συνέδρια. Ο Στρόφυλλας δεν είναι μια μικρή υπόθεση. Ο Στρόφυλλας φαίνεται από την αρχαιολογική σκαπάνη ότι είναι η πιο παλιά πόλη της Ευρώπης και όμως είναι ακόμα και τώρα μη επισκέψιμη. Ειδικά για τη χώρα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι διαθέτει ένα τεράστιο πολιτιστικό πλούτο. Πρόκειται για εμβληματικές δομές όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ναυτικό Μουσείο, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Καΐλιος Βιβλιοθήκη, οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν έτσι περαιτέρω για την αναβάθμιση της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο πολιτισμός αποτελεί προστιθέμενη αξία για τον τουρισμό και κατά συνέπεια αποτελεί για μας πρώτη προτεραιότητα και η ανάγκη ανάδειξης ταυτότητας προορισμού και η διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος. Σύζευξη των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών ανδριωτών φοιτητών με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Άνδρου. Θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε όλους τους ανδριώτες που φοιτούν σε πανεπιστημιακές και τεχνολογικές σχολές και θα τους καλέσουμε να ασχοληθούν στις πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες με θέματα που αφορούν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Άνδρου από τη διαφημιστική τουριστική προώθησή της μέχρι τη σύγχρονη βιολογική καλλιέργεια, την τυποποίηση και ανάδειξη όλων των ανδριώτικων παραγόμενων προϊόντων. Χαρτογράφηση του υπάρχοντος δικτύου ίδρυψης και ολοκλήρωση των απαραίτητων παρεμβάσεων ώστε η σύγχρονη διψούσα Άνδρος να γίνει ξανά η Ιδρούσα. Νερό σε κάθε σπίτι με σχεδιασμό αλλά και ενημέρωση των καταναλωτών ώστε το κοινό αυτό αγαθό να το απολαμβάνουμε όλοι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξουμε σωστά την τεχνική μας υπηρεσία που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση όπως γίνεται σε όλους τους δήμους του κόσμου. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε σε κάθε χωριό, σε κάθε οικισμό ποιος είναι υπεύθυνος για το νερό. Ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων. Ο Δήμος αναλαμβάνει άμεσα συντονισμένη δράση. Θα πάει μπροστά. Λέω για παράδειγμα ότι το Κόρθι πάνω από ένα χρόνο δεν έχει γιατρό. Γιατί στην Πάρο, όταν συνέβη αυτό, κατέβηκε ο Δήμαρχος με τους δημότες του και την άλλη μέρα στείλαν γιατρό. Δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα που η αναλογία γιατρών πολιτών σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι η μεγαλύτερη, να μην έχει άλλους γιατρούς. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια, όλα τα εμπόδια και η μονάδα τεχνητού νεφρού να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν. Φιλοδοξούμε να εντάξουμε τη μονάδα στο τουριστικό προϊόν με τη φιλοξενία τουριστών με νεφρική ανεπάρκεια. Τήρηση της νόμιμης κατανομής της κεντρικής χρηματοδότησης του Δήμου, δηλαδή της ΆΤΑ, ώστε κάθε γωνιά της Άνδρου, κάθε χωριό, κάθε γειτονιά να έχει τη δυνατότητα συντήρησης και υποστήριξης των βασικών του υποδομών. Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για καταγραφή προβλημάτων, παραπώνων και ειδοποίησης για ενεργοποίηση υπηρεσιών πολιτικής προστασίας του Δήμου. Το κάνουν πάρα πολλοί Δήμοι στο εξωτερικό, το έχουν κάνει και στην Ελλάδα. Μια τέτοια γραμμή μπορεί να βοηθήσει άμεσα και να δώσει λύσεις σημαντικές και κυρίως σε περίπτωση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, εάν δηλαδή ομιγέννητο συμβεί μια φυσική ή τεχνολογική καταστροφή. Η ίδρυση και στελέχωση του γραφείου του συνήγορου του Δημότη, ώστε ο κάθε ανδριώτης και η κάθε ανδριώτησα να έχει πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τη σύγχρονη διαδικτυακή και όχι μόνο γραφειοκρατία. Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του νόμου Καλλικράτη με την ενεργοποίηση των τοπικών συμβουλίων και της Επιτροπής Διαβούλευσης. Έχουμε πολλά παραδείγματα από την πρώτη καλλικρατική θητεία με τοπικά συμβούλια που δεν συνεδρίασαν ούτε μία φορά. Έμπειρων δημοτικών συμβούλων που δεν εμφανίστηκαν στα δημοτικά συμβούλια ποτέ. Περιέργως πως χωρίς να χάσουν την έδρα τους όπως προβλέπεται. Τοπικών εκπροσώπων που δεν εισακούστηκαν ποτέ, στελέχωση της Επιτροπής Διαβούλευσης από εκπροσώπους των Δημοτών της Άνδρου που δεν συνεδρίασε ποτέ. Αυτό το έλλειμμα δημοκρατίας θα το ανατρέψουμε με τη δικιά σας στήριξη και με το δικό σας ψήφο. Καθιέρωση της ημέρας του Δημάρχου. Ένας Δημότης, μια μέρα το μήνα,
θα ακολουθεί κατά πόλας και θα παρακολουθεί από κοντά το έργο του Δημάρχου σε μια προσπάθεια να κατανοηθεί πλήρως ο τρόπος λειτουργίας του Δήμου, αλλά και να γίνουν οι διαδικασίες της Δημοτικής Διοίκησης ανοιχτές στους Δημότες. Αυτό σημαίνει διαφάνεια. Αυτά έχουμε να προτείνουμε ως άμεσες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η αλλαγή στη ζωή μας δεν θα έρθει με μαγικές λύσεις, ούτε ακολουθώντας το παραδοσιακό αναπτυξιακό μοντέλο. Και προφανώς, ανάπτυξη δεν είναι τα βιομηχανικά αεολικά πάλκα. Ανάπτυξη δεν είναι η ανατροφοδοτούμενη πόλωση για κάθε μεγάλο πρόβλημα του νησιού. Ανάπτυξη δεν είναι η απουσία αγριωτών από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Έχω την αίσθηση ότι αν δεν ανατρέψουμε αυτή την πορεία, πολύ σιγά, πολύ γρήγορα θα μετεξελιχθούμε σε αποικία. Σας πω και λίγα πράγματα για τα πιο καυτά θέματα της ΑΔΡΟ. Το πρώτο, όπως περιμένετε να ακούσετε, είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, που κατά τη γνώμη μου θα είναι και το μείζον θέμα για τη νέα δημαρχιακή θητεία. Με το εξοδοτικό πρόστιμο να μας περιμένει όλους στη γωνία. Η καλλιεργούμενη πόλωση όχι απλά δεν ωφελεί, αλλά μας αποπροσανατολίζει πλήρως. Θα ξεκινήσουμε άμεσα όσα οι έμπειροι δεν έχουν κάνει τόσα χρόνια. Εκπαίδευση όλων. Πώς ανακυκλώνουμε, τι ανακυκλώνουμε, γιατί ανακυκλώνουμε, αφού η καλύτερη λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι η ανακύκλωση των υλικών στην πηγή και η προώθηση των οργανικών για κομποστοποίηση. Με στόχο και έργο μπορούμε να μειώσουμε άμεσα τα παραγόμενα απορρίμματα και παράλληλα με διαφανείς και ανοιχτές και σαφείς διαδικασίες για όλους να λύσουμε από κοινού το θέμα της χωροθέτησης του χυτή. Άμεση προτεραιότητά μας είναι και σε αυτό θα δεσμευόμαστε ότι στα πρώτα δύο χρόνια θα έχουμε προχωρήσει την ανακύκλωση ώστε να φτάσει στο 50%. Το έχει κάνει Σύρος, που έχει ξεπεράσει το 50 και αρχίζει το 60. Δεν είναι ακατόρθωτο, αρκεί να θελήσουμε. Και βέβαια αυτό, εάν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, σε αυτά τα ποσοστά, εκτός από το κοινωνικό, θα έχουμε και σημαντικό οικονομικό όφελος. Σχετικό με τη διαχείριση των σκουπιδιών είναι και το θέμα της εγκατάστασης των βιολογικών καθαρισμών. Βιολογικοί καθαρισμοί σε όλους τους μεγάλους οικισμούς, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων και να μειωθεί η πιθανότητα της ρύπασης των ακτών μας. Τα έργα εγκατάστασης του βιοκά δεσμευόμαστε να υλοποιηθούν με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ώστε να μην προκαλούνται προβλήματα χειρότερα από αυτά που επιχειρούμε να λύσουμε. Η επιλογή των χώρων εγκατάστασης και ο σχεδιασμός του απαραίτητου δικτύου μεταφοράς των αποβλήτων θα γίνει με ουσιαστική παρέμβαση εκ μέρους μας και δεν θα εγκαταληφθεί στα χέρια κάποιων. Προς το παρόν, η ειδική και η απουσία ουσιαστικού ελέγχου και παρέμβασης από το Δήμο μας έχουν κάψει πάρα πολλές φορές στη γούνα. Ενδεικτικά, πέρα την παραλία του Πατσιού, πήγαμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και δημιουργήσαμε μεγαλύτερα και τα οποία τώρα δεν ξέρω πώς θα τα αποκαταστήσουμε και με μεγάλο πλήγμα στον τουρισμό του Πατσιού. Όσον αφορά το θέμα της εγκατάστασης των διαφόρων ειδών ΑΠΕ, ανανεώσιμο πηγών ενέργειας, στην Άδρο, θα πρέπει να τονίσω για άλλη μια φορά, πως δεν θα υποστηρίξω ποτέ την εκβιομηχάνηση του ανδριώτικου τοπίου. Θα σταθώ με κάθε τρόπο ενάντια σε οποιαδήποτε επένδυση έχει σαν στόχο την επερεκμετάλλευση του αιωλικού δυναμικού του νησιού προς όφελος του επενδυτή. Σε κάθε περίπτωση, τα νησιά μας φαίνεται ότι το έχουμε ξεχάσει τώρα τελευταία αυτή η συζήτηση. Είναι ευαίσθητα οικοσυστήματα. Είναι μια μεγάλη κληρονομιά για την παγκόσμια κοινότητα.
με πολυπολιτισμικότητα οι Κυκλάδες. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε βιομηχανικά αεολικά πάρκα. Και εμείς θα φτάσουμε όπου χρειάζεται και όλοι μαζί για να ανατρέψουμε τέτοιες σκέψεις. Και επειδή μιλάμε για παραγωγή ενέργειας, να πω και κάτι άλλο που εμάς μας απασχολεί. Είναι οι πυλώνες υψηλής τάσης που ξεκινούν από μια μεριά του νησιού και διασχίζουν το άλλο. Ξέρετε, είχα γράψει το 1995 ότι προφητικά τότε, γιατί μετά χριστό προφήτη δεν έχει καμία σημασία, ότι να δείτε ότι οι πυλώνες, λέει, θα σταματήσουν στο στενό μεταξύ Άνδρου και Τίνου. Και έτσι έγινε, γιατί οι Τινιακοί από την άλλη πλευρά αντιστάθηκαν, προέβησαν σε όλες τις δράσεις και ανέτρεψαν ένα τέτοιο σχεδιασμό, με αποτέλεσμα η μεταφορά από εκεί να συνεχιστεί με υπόγειο καλώδιο. Εγώ λοιπόν σας καλώ σε έναν ενωτικό πανανδριακό αγώνα για την απεγκατάσταση αυτών των πυλώνων υψηλής τάσης, που τις επιπτώσεις δεν τις γνωρίζουμε ακριβώς. Συμπατριώτες μου, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας έχει σχεδιασμό, ρεαλισμό, έχει λογική και φιλοσοφία. Χρειαζόμαστε δράσεις, έργα, πρωτοβουλίες, με ταυτότητα, συντονισμό και υπευθυνότητα που να αντέχουν στον χρόνο και να καλύπτουν ουσιαστικές κοινωνικές ανάγκες και προβλήματα. Παρεμβάσεις ηρεμημένες, με περιεχόμενο, σκοπό και αποτέλεσμα. Δεσμευόμαστε για ένα νέο Δήμο με πλήρες δίκτυα υποδομών στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας για όλους τους δημότες. Έναν Δήμο πρότυπου ήθους συμπεριφοράς, όπου η εντιμότητα και η διαφάνεια θα είναι καθημερινή πρακτική. Έναν Δήμο έτοιμο να συγκρουστεί και όχι να συμβιβαστεί. Να συγκρουστεί για να υπερασπιστεί την Άνδρο και τους Ανδριώτες, να διεκδικήσει δυναμικά και όχι ανεμικά το παρόν και το μέλλον για όλους. Έναν Δήμο έτοιμο να προχωρήσει μπροστά με οργάνωση και καινοτομία, με στόχο την ανατροπή του παλιού. Έναν Δήμο που θα θέσει ξανά σε σωστές βάσεις τη σχέση Δήμου-Δημότη. Πιστεύουμε σε έναν Δήμο των αξιών και όχι των εξουσιαστών. Πιστεύουμε σε μια πολιτική των πολιτών και όχι των πολιτών. Πιστεύουμε σε μια πολιτική των πολιτών και όχι των εκλεκτών. Δύναμή μας είστε όλες και όλοι εσείς. Σας είμαστε υπόλογοι. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βάλει το εγώ του πάνω από το εμείς. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε καθημερινά, η διαρκή στήριξή σας και ενθάρρυνση θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Μας ενώνει η αγωνία για το σήμερα, η ελπίδα για το αύριο, η αγάπη για τον τόπο μας, η αγωνία για το μέλλον των παιδιών μας, οι κοινές μας ρίζες. Διεκδικούμε την αξία της ψήφου σας για να δώσουμε αξία στον τόπο μας. Θέλουμε να εκλεγούμε για να δίνουμε λύσεις, όχι για να απολαμβάνουμε την εξουσία. Θέλουμε να γίνουμε υπεύθυνη διοίκηση που δεν θα ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους. Θέλουμε η αισιοδοξία και το χαμόγελο να είναι ο συνδετικός κρίκος στις ανθρώπινες σχέσεις μας. Θα είμαστε εδώ, κοντά σας, δίπλα σας. Κοντά στις δικές σας αγωνίες, αλλά και τις ελπίδες. Μαζί με όλους εσάς και με τη νέα γενιά, αλλά και τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, για ένα καλύτερο αύριο του Δήμου μας. Στις 18 Μαΐου αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Στις 18 Μαΐου ψηφίζουμε για την Άνδρο.
στις 18 Μαΐου ψηφίζουμε για την άνθρωπη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ.